Είμαστε λοιπόν στην ταινία η οποία έχει τίτλο. Ναι. Η ταινία αυτή είναι το «Κι αν είναι αλήθεια». Το «Κι αν είναι αλήθεια» λοιπόν. Αλλά ίσως πρέπει να τα πούμε με τη σειρά και το «Κι αν είναι αλήθεια» να το αναφέρουμε έκτο όπως πραγματικά εν τέλει παρουσιάστηκε. Οκ. Okay. Άρα με ποια να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με το σύγχρονο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το σύγχρονο. Το σύγχρονο ήταν ένα σενάριο του 1978. Μένω σε ένα καμαράκι, σε μια ταράτσα, όταν έχω επιστρέψει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και δίπλα μου μένει ο ανιψιός της Ελένης της Χαλκούση, μια παλιά ηθοποιός που έπαιξε τότε στην ηλεκτροτυπία κτλ. Ο Τζανής. Ο Τζανής είναι μηχανόβιος, παρότι ιδιαίτερα υπέρβαρος από τότε, είναι μηχανόβιος. Και βγάζει το ψωμί του, επειδή και αυτός μένει μόνος του, έχει φύγει από το σπίτι του κτλ. Κτλ. Με την κοπέλα του και ξέρω εγώ τι, βγάζει το ψωμί του κάνοντας δουλειές της μηχανής. Έδινε εξπρες, έτσι με έβαλε και εμένα στο λούκι και για ένα μικρό φεγγάρι, έβγαλε και εγώ ένα ψωμάκι δίνοντας το εξπρες τα πρωινά. Έκανε να πούμε τι ήταν το Express για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν. Η οικονομική εφημερίδα. Μου φαίνεται βγαίνει ακόμα, δεν βγαίνει. Έπαψε να βγαίνει. Δεν το έχω υπόψη μου. Ναι, είναι μια οικονομική εφημερίδα η οποία δεν μοιράζεται στα περίπτερα, δίνεται σε συνδρομητές και 4 η ώρα το πρωί πας και τη δίνεις εσύ. Okay. 4 με 6 το πρωί έχει μοιραστεί, οπότε 7 η ώρα το πρωί που πάει ο άλλος στη δουλειά του την έχει ήδη βρει εκεί γιατί πρέπει να τα μάθει πρωί τα νέα. Τώρα βέβαια μπορεί να μην υπάρχει εφημερίδα και να έχει γίνει στο σελίδα και να έχουν χαθεί τόσα μερογράμματα. Και μία από τις δουλειές που κάνει είναι και η σύγχρονη. Μεταφέρει μπομπίνες στους κινηματογράφους. Εγώ είναι η χρονιά που μόλις έχω, η περίοδος που μόλις έχω πρωτογραφτεί στη σχολή Σταυράκου, η σχολή κινηματογράφου. Υποτίθεται ότι παράλληλα κάνω και τα δύο. Είμαι στο δεύτερο έτος στη φιλοσοφική και σπουδάζω Σταυράκου, αλλά Θεσσαλονίκη δεν πάτησα καθόλου εκείνη τη χρονιά. Ήταν η χρονιά που την έγραψα εντελώς. Και με ενδιαφέρει αυτή η δουλειά που σχετίζεται με τον κινηματογράφο και με τη μηχανή. Ήμουνα λίγο μηχανόβιος, από 15 χρονών έκλεβα τη μηχανή ενός φίλου. Όχι ακριβώς φίλου, του αδερφού μου από πατέρα. Και ήμουνα ο κλέφτης της μηχανής του. Δεν απέκτησα ποινικό μητρόδιο τις φορές που με τσάκωσε η αστυνομία, επειδή αυτός έλεγε ο αδερφός μου είναι και την πήρε να κάνει μια βόλτα. Και δεν μου δίνανε κλίση γιατί δεν είχα δίπλωμα και το λιτώναμε. Αλλά του την έπαιρνα τη μηχανή. Ήδη σε ηλικία 17 ετών έχω κάνει το ταξίδι και μάλιστα νύχτα και σήμερα που είμαι χρόνια μηχανόβιος και ταξιδεύω απορώ πως το έκανα τότε, ας πούμε, νύχτα και χωρίς κράνος και όλα αυτά. Νύχτα Καλαμάτα Αθήνα από το Κολοσσούρτη. Περίεργα ταξίδια. Είναι της μηχανής, παιδί. Εκείνο τον καιρό έχω ένα αυτοματάκι. Με ενδιαφέρει η μηχανή σε σχέση με τον κινηματογράφο, τι ακριβώς είναι αυτό. Και μου περιγράφει μια δουλειά που τίνει να εκλείψει. Όταν την έκανα, δεν την έκανα με το σκεπτικό να μπει στα επαγγέλματα που χάνονται. Αλλά σήμερα αυτή η ταινία θα μπορούσε κάλλιστα να παιχτεί σε μια ενότητα τα επαγγέλματα που χάνονται. Αναμφισβήτητα. Με τους καρβουνιάριδες. Αναμφισβήτητα. Καμιά φορά, εκείνο τον καιρό συχνότατα, σήμερα πολύ σπάνια, η ίδια κόπια εξυπηρετεί 2, ίσως και 3 κινηματογράφους. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας κινηματογράφος θα αρχίσει στις 5, ο άλλος στις 5.30 και ο άλλος στις 6. Αυτή η κόπια λοιπόν πρέπει να κάνει ταξίδι, να παιχτεί στον ένα κινηματογράφο, να φύγει, να πάει στον άλλο κινηματογράφο, να παιχτεί, να φύγει, να πάει στον άλλο κινηματογράφο και να επιστρέψει εκεί που γεννήθηκε για τη δεύτερη προβολή. Όχι εκεί που γεννήθηκε, εκεί που ξεκίνησε. Που σημαίνει βεβαίως ότι και ο άνθρωπος που τη μεταφέρει έχει ένα ωφέλιμο μισάωρο αναμένοντας να πάρει την κόπια για να την. Όχι. Όχι. Γιατί σου φέρνω το πρώτο μέρος, αλλά πάω. Παίρνω πίσω το δεύτερο. Παίρνω πίσω το δεύτερο και πηγαίνω το αυτός δεύτερο. Ανεβοκατεβαίνει. Σωστό, σωστό, σωστό. Εάν, επειδή τότε που έκανε τη δουλειά την έψαξα. Αν η. Την ταινία εννοώ. Γιατί δεν την έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι από τις λίγες δουλειές που δεν έχω κάνει. Αν η σύγχρονη εξυπηρετεί 2 κινηματογράφους, σου φεύγει η ψυχή. Αν εξυπηρετεί 3 είναι απίθανο. Κάνεις δηλαδή ματσακονιά στον δρόμο για να τη βγάλεις. Ο σύγχρονος είχε τότε ένα χαρακτηριστικό. Μπορούσε να το καταλάβεις ποιος κάνει σύγχρονη. Την σακούλα
την τσάντα εκείνη που κρεμόταν, την οικοδομική τσάντα. Αυτή την τσάντα τη συναντούσε 6 ώρα το πρωί στους οικοδόμους που είχαν μέσα τα εργαλεία, το μυστρί κτλ. Οι σοβατζίδες κυρίως και πηγαίναν στην πιάτσα. Η δεύτερη περίπτωση ήταν να τη δει το βράδυ κρεμασμένη σε μια μηχανή, κουβάλαγε μέσα μια κόπια. Μου περιέγραψε λοιπόν ο Τζανής το τι είναι αυτή η δουλειά. Μου φάνηκε εντυπωσιακό για θέμα της πρώτης μου ταινίας. Έψαχνα εκείνο τον καιρό να κάνω ταινία. Έφτιαξα ένα σενάριο και μετά θεώρησα ότι πρέπει να μάθω περισσότερα πράγματα για το σινεμά για να την κάνω αυτή την ταινία. Και το άφησα παράμερα. Και έκανα 16 άλλες ταινίες εκτός από αυτή. Μάλιστα. Οκ. Okay. 17 μαζί και με το «Κι αν είναι αλήθεια». Και ξαφνικά, εγώ είχα πάρει από την Kodak η δικιά μου χρονιά, αλλά ήμουν από αυτούς που το κάνανε με τον Κουγιουμτζόγλου, είχε πάρει από την Kodak το στόκ που είχε για πέταμα, το ασπρόμαυρο, να το κάνει δώρο στη σχολή. Παλέψαμε όλη εκείνη τη χρονιά να το πάρουμε, ούτως ώστε την τελευταία χρονιά να έχουμε για τις πτυχιακές μας ταινίες φιλμ. Δεν προέκυψε αυτό. Οι ενέργειές μας τελεσφόρησαν όταν εμείς πια είχαμε καθαρίσει με αυτή τη δουλειά. Υπήρχε, εγώ όχι, εφόσον είχε καεί η πτυχιακή μου στα εργαστήρια, δεν πήγα εκείνη τη χρονιά. Πήγα την επομένη, με το σύγχρονο τελικά. Υπήρχε ένα φιλμ που έδιωσε η Kodak από εκείνες ενέργειες. Ένα από τα πράγματα που με κράτησε ο Σταυράκος και μου είπε: μην κάνεις θέμα με το Ρουσόπουλο και τα λοιπά, έλα κάτσε εδώ, δεν θα πληρώσει την τελευταία χρονιά, θα το πούμε υποτροφία. Μετά μου τα ζητήσαν τα λεφτά, τέλος πάντων. Και θα σου δώσουμε και φιλμ να κάνεις την πτυχιακή σου από εδώ, θα είναι οργανωμένα, που θα φέρεις το σενάριο και ξέρω εγώ τι. Πήγαινε να κάνει μια πιο οργανωμένη κατάσταση. Και ψήθηκα κι εγώ. Και έρχεται η ώρα να μου δώσει το φιλμ. Και δεν μου το δίνει ο κερατάς. Δικαιούμουν 2 κουτιά φιλμ. Και εμένα, επειδή δεν είμαι ταμιακός εντάξει, δεν μου το δίνει. Κάνω μια απεργία πείνας 5 μέρες έξω από τη σχολή. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και Παρασκευή τελευταία μέρα έρχεται ο Σταυράκος ο Μακαρίτης. Τώρα κανονικά θα πρέπει να ντρέπομαι για αυτό που θα σας πω, αλλά δεν θα ντρέπω. Τη βρίσκω τη φυσιολογική κίνηση ενός παιδιού της ζούγκλας, γιατί εγώ τότε αυτό ήμουν, ένα παιδί στη ζούγκλα ζούσα. Αυτή η πόλη είναι μια ζούγκλα. Και εγώ τι ήμουνα, εφόσον δεν είχα τη θαλπορή του σπιτιού, ένα παιδί με στη ζούγκλα ήμουνα. Και ζούσα τον έναν απατεώνα μετά τον άλλον. Καλά αυτός που ήθελε να με επιδείξει, καλά αυτός που ήθελε να με κλέψει. Εσύ εδώ ρε κερατά που μου κάνεις και το δάσκαλο γιατί. Μου έδωσες μια υπόσχεση, κύριε, ότι εγώ δικαιούμαι 2 κουτιά φιλμ. Αυτά τα 2 κουτιά και όλα τα υπόλοιπα που πήρες, αν εγώ δεν ξεκίναγα ένα πρωί με τους υπόλοιπους φίλους μου που είπαμε πάμε στην Kodak να το ζητήσουμε, δεν θα τα είχες. Εγώ το ζήτησα. Όταν εγώ το πέτυχα αυτό που ζήτησα, εσύ είπες στην Kodak, στο, πού θα τα δώσετε, στο Μαριανό, θα φτιάξω το σύλλογο αποφύτων. Έτσι φτιάχτηκε ο σύλλογος αποφύτων. Σπουδαστών και αποφύτων του Σταυράκου για να πάρει το φιλμ. Και εμάς μας εξαίρεσε ο Σταυράκος. Άλλη ιστορία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, μου έχεις υποσχεθεί κάτι για το οποίο έπρεπε μόνο σου να άρχισε να μου πεις: αλλά παιδί μου, πάρε τα φιλμ γιατί εσύ πάλεψες γι' αυτά. Αν μετά έγινε θεσμός στα ρετάλια της Kodak να τα παίρνει ο Σταυράκος τα λιγμένα κτλ., ήταν από τότε που ξεκινήσαμε εμείς το 78 και τέλειωσε το 81 αυτή η δουλειά. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Εγώ, ο Οδυσσέας ο Λάπας, συγκεκριμένα άτομα ας πούμε εκείνης της εποχής. Τέλος πάντων. Έχει έρθει ο Σταυράκος, μου λέει, γιατί εγώ έχω μεταφέρει την απεργία, εκείνο τον πρώτο καιρό την απεργία την έκανα δίπλα στο σανσέρα πάνω, στον όροφο όπως έμπαινε στη σχολή. Και την έχω μεταφέρει έξω από τη σχολή εκείνη την Παρασκευή και είναι ένα θέμα, πια αρχίζει και παίρνει δημοσιότητα το θέμα. Και έρχεται ο Σταυράκος και κρατάει τα 2 κουτιά φιλμ στα χέρια του, θέλοντας να με δελεάσει και να μου πει, μου λέει, αυτά τα 2 κουτιά θα ήταν δικά σου αν είχες μυαλό. Και εγώ του κάνω μια έτσι και τα αρπάζω. Και του λέω: αυτά τα 2 κουτιά είναι δικά μου. Υπόθηκε ότι τον χτύπησα. Δεν τον χτύπησα. Δεν θα είχα τέτοιο να πω: ναι, παιδιά, του έδωσα και μία. Δεν θα το έκανα ποτέ να χτυπήσω. Καταρχάς ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία από μένα, δεν είχα τέτοια. Το έκανα με τρόπο που να μην χρειαστεί να χτυπηθούμε. Αυτός μου τα έδειχνε και εγώ το αβούτηξα. Μία έτσι έκανα, τα πήρα. Μπήκαν οι βάσεις για το σύγχρονο. Το σύγχρονο είχα διαλέξει ότι θα κάνω για ταινία. Πώς. Με το σενάριο του τότε. Δεν το άλλαξα. Δεν μεγάλωσα. Η λιθιότητα. Το σενάριο του 82 ήταν το σενάριο του 78.
Το 81 ξεκινήσαμε και καταλήξαμε. Ήταν το σενάριο του 78, δεν το προχώρησε ένα δράμι. Δεν το κοίταξα καν. Όπως ήταν, ασχολήθηκα με τον ντεκουπάζ. Τέλος πάντων, ξεκίνησα να το κάνω ασπρόμαυρο. Με αυτά τα δυο κουτιά το 16 που τα είχα βουτήξει από τα χέρια του Σταυράκου. Τα οποία τελικά τα χάρισα σε κάποιον. Στην πορεία έπεσε ένα ερώτημα από έναν φίλο που εκείνο τον καιρό με επηρέαζε και όλα συζητούσαμε και μέτραγε ο λόγος του, μέχρι που δεν μετράει πια, που μου είπε μια κουβέντα που πραγματικά την πιστεύω. Εν μέρη. Ναι, είμαι ειλικρινής, εν μέρη. Κινηματογράφος είναι 35. Υπάρχει και η άποψη, γι' αυτό είπα εν μέρη, τώρα αμέσως μου ήρθε ο αντίλογος, κινηματογράφος είναι και το κάδρο. Δεν με ενδιαφέρει αν το κάδρο θα είναι 35, αν θα είναι 4-3. Το αντιπαρέθεται με το 16, με το 8 κτλ. Ναι, αυτό που μου είπε είναι ότι φίλε πρέπει να κάνεις σινεμά. Και σινεμά με αυτό το πράγμα που θες να κάνεις εσύ πρέπει να είναι 35. Μάλιστα. Δεν πρέπει να είναι 16. Εξαιρετική άποψη συσσαγωγικά, ναι. Το θέμα είναι ότι εμένα μου βάλε τα διαόλια. Γιατί εγώ μέχρι τα τότε δεν είχα οραματιστεί το 35 ούτε κατά διάνοια. Είναι αστείο που... Πήγα στο Πακιστάν ακριβώς τον καιρό που έλεγα ότι δεν προβλέπεται από μέρους μου να κάνω τέτοιο ταξίδι. Έκανα 35 ακριβώς την ώρα που έλεγα ότι 35 τι δουλειά. Απόδειξη, δεν είχα καν εντρυφήσει. Άργησα 6 μήνες όταν αποφάσισα ότι θα κάνω την ταινία 35. Άργησα 6 μήνες γιατί πήρα ένα βιζέρ να ασχοληθώ με το 35, με τους φακούς του. Ήξερα το 16. Εθελοτυφλώντας, φρόντισα να μην μάθω κάτι παραπάνω μέχρι τότε. Γιατί το 35 για μένα ήταν όχι μακρινό όνειρο, ήταν καλαμπούρι. Οπότε αφού δεν πρόκειται ποτέ αγοράκι μου να κάνεις 35, τι να το κάνω εγώ τώρα να κάτσεις να μου γίνεις μέτρη του 35 αφού στο 16 θα δουλεύει. Και επειδή ακόμα όταν δουλεύεις το 35, το 16 σου φαίνεται πολύ εύκολο. Το κόβεις στη μέση απλά. Μιλάω για τους φακούς και τα βάθο παιδιού και τα λοιπά. Όταν όμως είσαι στο 16, το 35 είναι τεράστιο. Είναι άλλο πράγμα. Και επειδή πάντα πίστευα ότι ο κινηματογράφος είναι φακός, είχα μια αντιπάθεια στο Zoom. Παρότι είναι ένα από τα μέσα που θα κατέλθω, ιδίως αν κάνω τηλεόραση ή βιντεοκλίπ. Είναι ωραίο πράγμα το Zoom. Όταν αλλά όχι για το σινεμά. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, ασφαλώς. Ναι, όχι για το σινεμά. Υπάρχουν και στιγμές που στο σινεμά μπορεί να παιχτεί το Zoom. Υπάρχουν στιγμές που είναι άρρηκτα δεμένο με τη σημειολογία του ντεκουπάσου. Θα αναφέρω τις κρυστάλλινες νύχτες τις χορεμένες της Μαρκετάκη. Είχε traveling και η γυναίκα, δεν έκανε Zoom για λόγους οικονομίας. Βέβαια. Το χρησιμοποιούσε το Zoom. Όμως γιατί ήταν κώδικας ο οποίος άρμοζε στη στιγμή τη σκηνή. Χρησιμοποιούσε το Zoom. Αυτό ήταν που είχε σημασία. Και επειδή σε αυτή τη δουλειά, σε αυτό το πράγμα που λέγεται κινηματογράφος, δεν υπάρχει τίποτα για όχι. Τουναντίον, αυτά που είναι για όχι είναι για να γίνουν κάποτε. Δηλαδή και μόνο ο πειρασμός του όχι σε βάζει, σε εξητάρει να, γιατί όχι. Αμφισβήτητα. Γιατί δεν μπορείς να δέσεις ένα τρέγκρο μετά από ένα θεογένικο. Μας μαθαίνανε κάποτε. Βρίσκεις έναν τρόπο και το κάνεις κάποια στιγμή. Και φεύγεις από το γενικό, από τα βουνά στο μάτι του λύκου και ξαναγυρνάς πίσω, ας πούμε. Να σταθώ εδώ σε 2-3 σημεία στο σύγχρονο. Ναι. Την ευκαιρία. Διαβάζω εδώ. Ελληνικό κέντρο κινηματογράφου Steffi Films. Προέκυψαν πολύ αργότερα αυτά. Αυτό που θέλω να σου πω τώρα. Α. Το πώς έγινε η παραγωγή. Ο φίλος μου λοιπόν μου έχει πει ότι κινηματογράφος είναι 35 και πρέπει την ταινία να την κάνεις 35. Δεν κάνει σαχλαμάρες, κάνει κινηματογράφο. Να είναι καλά. Με δίδαξε κάτι καλό. Κινηματογράφος είναι πράγμα 35. Κάθε φορά που δούλεψε 35 είναι άλλη καύλα. Δεν λέγεται αλλιώς. Και όταν το μοντάρεις και τα αρνητικά του να του κόψεις είναι άλλο πράγμα. Γεμίζει περισσότερο και η παλάμη όπως και να έχει. Έμαθα λοιπόν τους φακούς. Μετά άρχισα να οργανώνω την παραγωγή για 35. Είχα ήδη κάνει μια προεργασία της παραγωγής για 16 με την έννοια ότι κάποιοι χώροι είχαν βρεθεί. Κάποιοι κινηματογράφοι υπήρχαν και ορισμένοι μάλιστα από αυτούς δεν υπάρχουν πια. Έχουν γκρεμιστεί ή έχουν γίνει εμπορικά κέντρα και είναι άθλουστοι. Ή έχουν κλείσει εντελώς. Το άλμα απλώς δεν δουλεύει. Δεν το κάνουν τίποτα. Είναι ένας χώρος που δεν δουλεύει. Το Άτικα
που ήταν η μεγάλη μας η ωραία καμπίνα, έχει κλείσει, δεν έχει γκρεμιστεί, δεν υπάρχει πια. Το Ατλαντής υπάρχει ακόμα και είναι κινηματογράφος, ο Θεός να τους έχει καλά που το παλεύουμε. Είχα κάνει μια προεργασία σε κάποιους χώρους, είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, είχα πάρει το ναι τους. Τώρα έπρεπε να ψαχτώ με κάμερες. Ήταν λίγο εύκολη η δουλειά, γιατί μάλλον θα το έκανε ο Φίλιππος ο Κουτσάφτης το φιλμ που ήταν βοηθός του Μπέλι, οπότε μάλλον θα τα βρίσκαμε έτσι. Στα πρώτα του βήματα και αυτός. Ναι, ακριβώς, στα εντελώς πρώτα του βήματα και αυτό ήταν το σκεπτικό. Εδώ, επειδή είναι ο τόπος που θα υποθούν όλα, εγώ υπαγορεύω και για μεταθάνατον, θα πω μια μεγάλη αλήθεια που παρότι ανήκει σε τρεις ταινίες αργότερα, ισχύει σε όλο. Το Φίλιππο εγώ τότε τον ήξερα. Είχαμε συνεργαστεί κιόλας, βοηθός εγώ, βοηθός κι αυτός κτλ. Δεν ήταν η καλύτερη μου. Πίστευα, η γνώμη που είχα για τον Φίλιππο τότε, ήταν ότι είναι ένας άνθρωπος κομιλφό. Εγώ ήμουν ακριβώς το αντίθετο. Δεν υπήρχε περίπτωση να ταιριάξουμε λοιπόν με τον Φίλιππο. Παρά τα αυτά, επειδή αυτή η ταινία θα είχε αυτές τις εξυπηρετήσεις μέσω του Φίλιππου, είπα ναι να μιλήσω με τον άνθρωπο. Είχαμε συνεργαστεί πολλές φορές άλλωστε σε δουλειές άλλων με τον Φίλιππο. Τον φωνάζω και συζητάμε μια μέρα. Μόλις βλέπει το σενάριο, μου λέει, με αντιμετώπισε σαν έναν κλέφτη. Έτσι πως το λέω, κλέφτη. Μου λέει, κοίταξε, πρώτα απ' όλα μου έχουν προτείνει ένα σενάριο σαν γι' αυτό. Μου το έχουν ήδη προτείνει, εδώ και πολύ καιρό, ένα εξάμηνο. Και δεν νομίζω ότι θα ήταν σωστό να κάνω δύο ταινίες με το ίδιο θέμα σαν οπερατέρ. Δεν θα ήταν καλό για εσάς δηλαδή, θα φανεί για σένα είναι πολύ κακό, ότι... γιατί εγώ με τον άλλο την έχει καταθέσει και στο κέντρο και θα την κάνουμε τη δουλειά. Γίνομαι έξω φρενών, γιατί εγώ αυτό το σενάριο το έχω στα πλαίσια του ότι θα την κάναμε στη σχολή. Πριν ένα χρόνο ήταν θυροκολλημένο πάνω στη σχολή. Ήταν στον πίνακα, ανακοινώσω, κρεμασμένο. Και λέω, ποιο τσογλάνι είναι αυτός να τον πλακώσω στις μπουνιές τώρα. Μικρόσαψης. Μαθαίνω ότι είναι ο Γιώργος ο Κορδέλας, δεν μπορεί. Με τον Κορδέλα είμαστε αδέρφια. Δεν μπορεί. Και τον φωνάζω. Στο γύρισμα της ταινίας ενός άλλου φίλου που εγώ έπαιζα. Και έρχεται ο Γιώργος για να κάνει το βοηθό του άλλου του φίλου και να μιλήσουμε και για το θέμα μας. Κλειδωνόμαστε σε μια αίθουσα και συζητάμε. Και μου λέει, όχι, από ότι εγώ δεν ήξερα, μου λέει, μου το έχεις πει το σενάριο παλιά, αλλά αυτό δεν ήξερα ότι ετοιμάζεις να το κάνεις ταινία. Εγώ έχω εντελώς διαφορετικό θέμα από το δικό σου. Απλώς ο τύπος κάνει σύγχρονη. Πιθανώς και να το σκέφτηκα και όταν μου το είπες εσύ. Και να το έβαλε μέσα σαν στοιχείο. Ναι, δηλαδή πιθανώς να έψαχνα κάτι τι να κάνει ο τύπος, αλλά το μόνο κοινό είναι ότι έχουν τη σύγχρονη. Από εκεί και μετά είναι μια ερωτική ιστορία. Ο τύπος ερωτεύεται μια γκόμενα, η γκόμενα είναι σε ένα ταξί, τον κοιτάει. Έχουν άλλα πράγματα. Είναι αστυνομικό, μετά ο τύπος σκοτώνει την γκόμενα. Πάει αλλού. Οπότε δεν. Θυμάμαι τον κοίταξε και του λέει: ρε Γιώργο, τι θα κάνουμε με αυτό, γιατί εσύ θα ήσουν βοηθός μου σε αυτό. Δηλαδή, όταν ερχόταν η ώρα να οργανώθω με το συνεργείο, ήμασταν κολλητάρια με τον Γιώργο και ακόμα είμαστε φίλοι και αδερφοί, δεν είναι θέμα. Και θυμάμαι μου γυναίκα και μου λέει: τι να κάνουμε, ρε Αντρέα, εσύ θα κάνεις την ταινία σου. Και αν έρθει η ώρα και μου δώσουν εμένα λεφτά από το κέντρο κτλ., βλέπουμε. Και του λέω: και πώς θα γίνει, ας πούμε, θα είμαστε ο ένας βοηθός του αλλού, που να ξέραμε μετά ότι αυτή η ιστορία θα γίνει με το γραμματικό και τον τέλος εποχής. Και τον κόκκινο, ας πούμε, θα γινόταν 15 χρόνια μετά. Εμείς είχαμε δίλημα αν θα έπρεπε να γίνει αυτό ή όχι. Και μου λέει: Γιώργος, να σου πω, μην έχεις θέμα. Κάνε την ταινιούλα σου, πάμε καλά. Και αν έρθει ποτέ η ώρα, γιατί εγώ δεν ξέρω και αν θα μου δώσει λεφτά εμένα το κέντρο, δεν του δώσει άλλωστε. Τότε δεν έδινε ακόμα το κέντρο για λεφτά. Την επόμενη χρονιά μου δώσε εμένα για το σύγχρονο. Μάλιστα. Ήταν η πρώτη χρονιά που δώσαν λεφτά. Τότε δίνανε 60.000. Μπορεί και να του δώσαν και να μην τα πήρε. Ο Τσελεμέγκος που πήρε δεν τα χρησιμοποίησε ποτέ από ό,τι μου είχε πει, ας πούμε. Τι να κάνει 60.000. Πράγματι, γιατί χωρίς λεφτά κάνεις ταινία. Με 60.000 από το κέντρο δεν μεγάλη. Έχει το Μαριανό να σου δουλέψει τσάμπα. Έτσι, ναι. Έχει πάρει από το κέντρο, ρε φίλε. Μεγάλη αλήθεια είπες. Δώσ' μας 10 δραχμές. Αλλά δώσ' μας 10. Έχεις πάρει από το κέντρο. Μεγάλη αλήθεια είπες. Βέβαια. Οπότε. Να, δεν τα έχω ζήσει. Πώς τα λέω. Τυχαία. Οπότε. Μου δίνει την άδεια ο Γιώργος προχώρα και ήταν και κοντά μου. Και μου έδωσε και συμβουλές που δόξα τω Θεώ χαίρομαι που τις κατέριψα.
Έχουμε βγάλει όμορφες στιγμές με τον Γιώργο στη διάρκεια αυτών των γυρισμάτων. Ήταν κοντά μου γενικά, βοήθησε όπου μπορούσε. Δεν θυμάμαι τι τίτλους έχει. Συνήθως είχε άνευ χαρτοφυλακίου. Με την έννοια βοηθώ, λες αυτόν που ήταν βοηθός, που ήταν συνέχεια εδώ κτλ. Αλλά ο Γιώργος ήταν μέσα σε όλα. Και τουλάχιστον μέχρι την παραλυσία, οι τίτλοι του ήταν άνευ χαρτοφυλακίου πάντα. Είχε έναν τίτλο άνευ χαρτοφυλακίου.